Ανακούρκουδα. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, εγώ θα καθίσω εκεί και αν ξέρω κάτι θα σηκώνω το χέρι μου. Εμένα, βέβαια, σε θέλει την παρέα μας έτσι. Όχι, δεν είναι εγκάθαρο. Θα πρέπει να σου πω ότι κάπου την πήρε το αυτή μου αυτή τη λέξη σήμερα, γιατί μάλλον το συζητούσαν κάποιοι εδώ ότι θα φέρει αυτή τη λέξη. Σας. Δεν την έχω πει ποτέ, δεν την έχω ακούσει ποτέ. Ανακούρκουδα. Δεν την ξέρω. Αλήθεια. Όχι, εγώ την υπάρχει διαρροή πληροφοριών δηλαδή. Εδώ. Ξέρω, εδώ πέρα μα κατασκοπεύουν, μα βλέπουν. Θα πρέπει να προσέχει που στέλνει τα mail σου. Μόνο αρκούδα έχει να κάνει. Μόνο με αρκούδα. Θα μπορούσε όμως. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Θα σας πω μια μαντινάδουλα. Εντάξει, αφού δεν το έχουμε. Λοιπόν, έγινε η γιόγκα μονομιάς μόδα σε αυτή τη χώρα. Η γιόγκα. Η γιόγκα. Ναι. Και γιόγκα. Στέκονται ανακούρκουδα και δεν γλακούν πολύ ώρα. Ανάποδα. Ο κλαδόν. Γενικότερο όλα αυτά τα πράγματα που είπατε, τι είναι. Στάση σώματος. Είναι μια στάση σώματος. Ναι. Τι όμως είναι το ανακούρκουδα. Μα χαίρομαι πολύ, Πέτρο, αυτό ψάχνω. Το ανακούρκουδα μπορεί να προέρχεται από το ανάποδα τότε. Όχι. Θα σου πω μετά που προέρχονται είναι τρεις εκλογές. Δείξτε πώς είναι το ανακούρκουδα. Θα χαμηλώσω λίγο, Μαρία μου. Εσύ να δείξεις. Αυτό είναι το ανακούρκουδα. Αλήθεια. Α, έτσι καθόμονται οι γυναίκες. Η Άδη Χριστάκη δεν μας το έλεγε αυτό που κάθονται οι γυναίκες στη Μέση Ανατολή. Πού μας το είπε. Ανακούρκουδα, παιδιά. Την ήξερα εγώ τη λέξη. Τη χρησιμοποιούμε κιόλας στην οικογένειά μου. Και θα σου πω ότι. Κάθεστε και έτσι, όντως. Ναι, στο σπίτι μπαίνει κάθονται έτσι. Στο σαλόνι δεν έχει καθίσει. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Είμαι από την Ινδία εγώ και καθόμαστε όλοι έτσι. Ή κάποιοι κάθονται έτσι. Είναι και αυτό η συγκεκριμένη λέξη. Τι είναι? Πώς τη χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, δεν κατάλαβα. Για τα παιδιά συνήθως λένε. Για το κάθεται ανακούρκουδα. Μάλιστα. Για τα κάθεται ανακούρκουδα. Πώς λέμε, κάτσε κατάχαμα, ρε παιδί, κάτσε ανακούρκουδα. Ανακουρκούδιασε, ξέρω εγώ. Ανακουρκούδιασε. Δεν βολεύει, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη στάση σώματος. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς κάθεται κάποιος έτσι. Ναι, υπάρχει. Γιατί να κάτσω έτσι. Για ποιο λόγο να κάτσω έτσι. Άμα είσαι στην εξοχή και δεν υπάρχει γενικά τουαλέτα τριγύρω, ανακούρκουδα θα κάτσεις. Δεν μου έχει συμβεί αυτό. Δεν μου έχει συμβεί και δεν είχα και πολύ περιστατικό. Δεν μπορώ να το σκέφτω τηλεθεατής να μην το πω εγώ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ωραία. Σε τουρκική δεν έχεις πάει ποτέ. Σε τουρκική. Στρατό δεν έχεις κάνει. Όχι ρε παιδιά, δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να κάνω. Για να μην τα πω λίγο, γιατί το έχουμε φλιαρίσει πάρα πολύ ώρα. Δεν πειράζει. Έρχεται από το ανάκετο η λέξη κορκάρε, που σημαίνει ξαπλώνω, ή από το ανάκετο κόκκικα, που είναι σαν, πώς το λένε, είναι μια στάση σώματος και το, ναι, αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι από το ανάκετο κουκούβα, η οποία είναι κουκουβάγια. Που δουλεύεις κουβάγεις πράγματος με δεδράκι σου έτσι, ναι, συνεσταλμένα από εκεί. Λοιπόν, πάμε μαντινάδες. Έχουμε μαντινάδες με αυτή τη λέξη. Έχουμε, μωρέ Πέτρο. Θα πεθάνω, οι μαντινάδες είναι φοβερές σήμερα. Λοιπόν, ξεκινά. Ξεκινάω. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη, τον φίλο μας από τον Αποκόρονα, ο οποίος δεν μας αφήνει ποτέ μοναχούς. Μας στέλνει πάντα ματιναδάκια και πάμε. Στέλιο, έρχεται η σειρά σου. Περίμενε, Στέλιο. Δύο κοπέλια, ένα γκριγιό, πειράζανε στη βρύση και κάτσαν ανακούρκουδα να μην τα κουτσουλήσει. Εγώ το έκανα. Εγώ το έκανα κουτσουλήσει, γιατί είναι κουτουλήσει κανονικά. Εγώ το έκανα κουτσουλήσει. Μια χαρά είναι και αυτό. Λοιπόν. Η κυρία Αγγελική, βεβαίως, και ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγελική, γιατί μόνο εσάς έχω συνόδει πόρο εγώ σε αυτήν εδώ τη στήλη. Ο Πέτρος ποτέ δεν ενδιαφέρεται. Μην μου κάνεις εμένα έτσι, γιατί σε βλέπω. Λείπω καιρό από το χωριό, μα εδώ που θα γυρίσω, θα κάτσω ανακούρκουδα το χώμα να μυρίσω. Τώρα αυτό είναι πιο εύκολο να το καταλάβεις. Έχει κάτι μαζί μου. Έχω κάτι προσωπικό. Χριστιανά ή κυρία Αγγελική. Ρε παιδί μου, αυτό τώρα σε κάνει λίγο να σκεφτείς ότι σκύβεις κάπως, υπάρχει μια διαφορετική. Δεν φταίει κανείς άλλος. Εσύ φταίς. Η επόμενη μαντινάδα είναι αφιερωμένη σε σένα, με κάνεις να το σκέφτομαι. Θα έρθω εγώ γιατί θέλω να απομακρυνθώ λίγο από την κυρία. Εντάξει, Πέτρο, δεν πειράζει. Η αγάπη μας είναι αιώνια. Έρχομαι, καλή μου, έρχομαι. Για να δούμε. Μαντινάδα του Στέλιου, το περάτερ μας. Έλα, Στέλιο, δώσ' τον καλύτερό σου αυτό. Καλά. Μούλη την φορά. Ναι, το έμαθα. Και μας κάτσανε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πάμε. Επειδή έλειπα γι' αυτό. Γι' αυτό. Για πάμε. Στη σκάλα. Μιλάει η Δανάη τώρα, ας πάμε. Είδες πόσο δύσκολη δουλειά των παρουσιαστών. Δανάη, δεν σε γιώνω, αλλά πάμε. Στη σκάλα ανακούρκουδα, ναι, κάθομαι κάθε βράδυ. Okay. Και περιμένω άδικα ένα δικό σου χάδι. Μπράβο, αγόρι. Πού είναι το χειροκρότημα. Τώρα είναι το χειροκρότημα. Πολύ καλός, πολύ γλυκός. Στέλιο, είδες πώς είναι να σου μιλάς στο ακουστικό και να πρέπει ο λόγος σου να έχει μία ροή. Γι' αυτό να μας σέβεστε μαζί εδώ. Για σένα το λέω. Να μας σέβεστε. Να μας σέβεστε. Λοιπόν. Εσύ που τραγουδάς. Λοιπόν. Τέλειο μου. Έχω πολλές μαντινάδες να πω. Ναι. Και θέλω χρόνο, άρα θα τον εκμεταλλευτώ όλο. Εντάξει, δικό σου. Για να δούμε την επόμενη. Αφιερωμένο. Γιαγγιλίκη. Μήπως να έρθω εκεί. Πώς. Γιαγγιλίκη. Γιαγγιλίκη. Με κοιτάς καθόλου. Γιαγγιλίκη. Όχι Νταϊλίκη. Το Γιαγγιλίκη. Γιαγγιλίκη. Τούρκικη λέξη προφανώς, ναι. Δεν ακούσει ποτέ για αυτή. Θες να σου πω ότι Τούρκικη πώς είναι, μπας και σε βοηθήσει, αποκλείεται βέβαια. Πού να την ξέρει ο άνθρωπος. Γιανγκίν. Δεν είναι πολύ βοηθητικό. Γιανγκίν. Γιανγκίν. Γιαγγιλίκη.
Και τώρα θα πω τη μαδινάδα μου. Τύπου τσαμπουκάς, ας πούμε. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν. Τέλειο. Βιόλα, το γιαγγυλίκι που έχω εγώ μέσα στα σωθικά μου, μέχρι και ο ερωτόκριτος ζηλεύει το σεβδά μου. Το συνέστημα. Ευχαριστώ για το ψ. Ευχαριστώ για το ψ. Μπράβο, Πέτρο! Μπράβο, Πέτρο! Είναι το συνέστημα, η αγάπη, ο έρωτας, ο πόθος, το πάθος. Το έντονο ερωτικό πάθος. Όλα αυτά μαζί. Γιαγγυλίκι. Το γιαγγυλίκι. Πού τη λένε αυτή τη λέξη? Στα Χανιά. Στα Χανιά. Φίλε, συγγνώμη, όντως. Γιάννη, εσύ δηλαδή κάποια βοήθεια δεν ήθελες να μας δώσεις εδώ κάτω? Γιάννη, Χανιώτικα. Γιαγγυλίκι. Α, δεν έχουμε Γιάννη γι' αυτό. Είπα κι εγώ. Κάποιος εκεί από Χανιά να βοηθήσει. Έντονο ερωτικό πάθος. Έντονο ερωτικό πάθος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία λέξη. Μπράβο. Εντάξει, τώρα τα βρήκαμε με την Ματινάδα. Εντάξει. Ναι, τώρα είμαστε φίλοι. Ρε φαρά. Ματινάδακια. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, α, κι εγώ έχω βιόλα. Είναι ωραία η βιόλα, ρε παιδί μου. Κάπως βιόλα, βιόλα. Για σένα έχω βιόλα μου. Ναι. Μεγάλο γιαγγυλίκι. Γιατί από όταν σε γνώρισα, καρδιά και νους σου ανήκει. Μπράβο. Συγγνώμη, εγώ σε έριχνα. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Με αγάπη. Για μένα θα ήταν αν την έγραφες εσύ, καλή μου. Η κυρία Αγγελική με, πρέπει... με βοήθησε. Α, νομίζω αλλά αυτό έχει μείνει να κάνεις. Μόνο αυτό έχει μείνει. Το έχουμε πει. Παιδιά, αυτό να το κάνουμε. Μια φορά να έρθουμε στήλη. Λοιπόν. Δεν αγγίζουμε τέτοια πράγματα. Με σεβασμό πάντα. Επόμενη Ματινάδα. Πάμε, 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 πάμε. Για να δούμε ποια είναι. Τάζεις μου αγάπη δυνατή. Τάζεις μου για γκυλίκι. Και να μου κόψεις προσπαθείς το καπετανιλίκι. Και εδώ τώρα τα αντίθετα που έλεγες προηγουμένως. Τώρα ναι. Πολύ, πολύ καλό. Πολύ. Έχεις. Έχεις το γιαγγυλίκι. Ποιον θες? Διάλεξε. Το Δευτέρι. Έχει. Άντε να έρθει. Έχει κύρι μέσα. Όχι. Πάλι καλά. Γλιτώσω. Αλλιώς σας στέλναμε την Χριστιανά. Αλίμονο. Είναι αφιερωμένη. Σε ποιον? Σε ποιον? Στην Ειρήνη. Στην Ειρήνη. Α, ναι, 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 ναι. Έχεις δίκιο. Πάμε. Την Ειρήνη, την Αναστασία, τη Γιώτα, την Μαρία. Την Ειρήνη που έχω εγώ. Για σένα είναι καρδιά μου. Με κάνουνε όταν σε δω να χάσω τη μιλιά μου. Πω, 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 πω. Μπράβο, γι' αυτό πολύ μιλάς εσύ. Γι' αυτό πολύ μιλάς εσύ όταν δεν είσαι με την Ειρήνη, ε. Ο μόνο όταν τη δεις, παντόφλα. Μπράβο, πολύ δυνατός. Ρομαντική ψυχή. Πολύ δυνατός. Και να σου πω και ένα μυστικό σήμερα. Πήγα και του λέω του φίλου μας του Στέλιου, του λέω ρε εσύ, είναι δύσκολες οι λέξεις, θες να σας δώσω. Μου λέει, έχω μια αρχή. Θα τις ακούσω και άμα βγω καλός. Ορίστε. Όχι, Στέλιο, μπράβο. Έμφυτο το ταλέντο του, έμφυτο. Λοιπόν, πόμενη. Τώρα σας θέλω. Ναι, ενώ στις προηγούμενες. Κερεστελίδικα. Βέβαια, παιδιά, τι λέξεις είναι αυτές. Ζω στην Κρήτη, είμαι κριτικός. Κερεστελίδικα. Εγώ σίγουρα, μην με κοιτάς καθόλου. Και σου έχω τρομερή πληροφορία για τη λέξη. Κερεστελίδικα. Κερεστελίδικα. Να σου πω επίσης, γνωρίζουμε όλοι για τη σχέση Καλύμνου και Κρήτης, έτσι. Αδέρφια, ναι. Γενικά, σαν νησιά, γενικά κριτικά περιθώρια. Και τη λένε... λέξη στην Κάλυμνο. Ναι. Πάρμα τη λέξη. Κερεστελίδικα. Μωρέ, στην Κάλυμνο χρησιμοποιείτε, στην Κρήτη χρησιμοποιείτε. Πολύ. Και αδέρφια. Για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Κερεστελίδικα. Λοιπόν, μου βγάζει κάτι αρχοντικό, δεν ξέρω. Είναι περίπου. Λοιπόν. Κερεστελίδικα καλήκωση. Θυμάστε την καλήκωση? Ναι, ναι. Όχι εγώ. Τα στιβάνια. Ωραία. Κερεστελίδικα καλήκωση. Φορώ να βγω στα όρη. Στις κακοτράχαλες πλαγιές, μη βρω κανένα ζόρι. Είναι κερεστελίδικα καλήκωση και γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε. Αυτά που αντέχουν. Τα καλοφτιαγμένα. Αυτά που είναι φτιαγμένα με καλά υλικά. Και στην Κρήτη τη χρησιμοποιούμε τη λέξη κατεξοχήν για την καλήκωσή μας. Για τα παπούτσια, για τα στιβάνια. Κερεστελίδικα. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Αγγλικό είναι. Δεν μου λες τώρα, είναι μια λέξη που την αξιοποιούμε και για άλλα πράγματα, δηλαδή για κάτι άλλο που είναι καλό, στιβαρό, από καλά υλικά. Είναι κερεστελίδικος ο Πέτρος. Ναι, είναι στιβαρός, είναι γυμνασμένος. Ναι, είναι το έπιπλο, είναι το αμάξι, είναι το τέτοιο, είναι το δυνατό, το σωστό, το καλοφτιαγμένο. Μπράβο. Και στην Κάλυμνο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Εδώ το χρησιμοποιούμε ειδικά για τα στιβάνια. Έχουμε. Έχουμε, εμείς δεν έχουμε. Περίμενα να τις βρούμε μόνο. Πώς σου φάνηκε, φίλε, εσένα αυτό? Δύσκολο, ε. Έλα, έλα, Στέλιο, δεν καταλαβαίνεις τώρα εσύ από αυτά. Πάμε, πάμε. Φτιάξ' την και ερχόμαστε. Μαντινάδα. Α, μαντινάδα. Έχουμε μαντινάδες. Είναι η σειρά σου να διαβάσεις πρώτος. Λοιπόν. Καινούργια λάστιχα έβαλα, ήμουν σίγουρος. Εις τον αγρό τη βιόλα. Κι είναι κερεστελίδικα και τα αλέθουν όλα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Γιάννη, όχι, είσαι εξαιρετικός. Μα είναι ωραία λέξη, παιδιά, κερεστελίδικο. Πάμε. Α, εγώ τι παρεμφαρέσεις έχω να πεις. Για πες. Πολύ κερεστελίδικο μου βγήκε το Ναβάρα. Oh.
Χωρί και το μαξούλι μου, βγαίνει και στη μαδάρα. Άσε! Σε λάθος, ρε παιδί μου. Όχι, όχι, έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Να αποφύγουμε λίγο τις λέξεις που έχουν τοποθέτηση προϊόντος. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με το ναυαράκι και γίνει χαμός. Λοιπόν, Στέλιο. Ναι, ναι. Στελίδικα. Έλα, να σου στείλω τη Χριστιανά. Ευχαριστώ. Ένα. Σε παρακαλώ. Έρχομαι μέχρι εκεί. Βιόλα μου, βιόλα μου. Λοιπόν. Απαγορεύονται οι λέξεις κύρις, βιόλα και τα σχετικά. Θα βρεις κάτι καινούριο. Το βιόλα γιατί? Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, ρε παιδί μου. Κύριε Στελίδικα, εγώ στη Βάνια θα φορέσω. Α? Να έρθω απόψε σπίτι σου, μικρή μου να σε κλέψω. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ωραίο. Τι θέλω, παιδιά, τι είδες θέλω. Είδες πόσο εύκολα μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Πες, Αντώνη, θέλω. Έλα, σου πω. Θέλει χειροκρότη. Μαντινάδα, έρχομαι. Έχω τρέξει. Περίμενε να σε βρω. Περίμενα, κράτα καλά, μου φύγει ο γερανός, θα μας ψάχνει. Λοιπόν, έλα εδώ που έχει μικρόφωνο. Πάμε. Κερεστελίδικο σασί, έχει καρδιά μικρή μου. Κι όταν πετά τα βέλη σου, δεν την περνάν μικρή μου. Κάπως έτσι. Τι θα γίνει εδώ, θα με τρελάνουν. Εμένα εδώ θα με τρελάνουν. Κάτσε να βγω από εδώ. Χριστιανά, εάν έρθει να σε κλέψει, τουλάχιστον σε αφήσει το κινητό. Σωστό κι αυτό. Πάρα λέω, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο, ωραίο. Ωραία, ρε παιδιά. Μπράβο, Τασούλη. Τάσο Βρέτζο. Δυνατό παίκτη τώρα. Στο Instagram, στο Facebook, Τάσο Βρέτζο. TikTok έχει εσύ, Τάσο. Τασούλη δυνατό. Λοιπόν, πάρα πολύ λέξη. Ωραία. Άλλη πανέμορφη λέξη. Που δεν την ήξερα κι αυτή. Το κεντινάρι. Κεντινάρι, κεντό. Πέτρο, θα φύγω. Όχι. Κεντινάρι. Θα φύγω, αλήθεια θα φύγω. Είναι ωραίες. Είναι πολύ ωραίες. Απλά δεν ξέρω από πού να εκμεύσω την απάντηση, κατάλαβες τώρα. Θα πω μια μαντινάδα. Για πες να δω τι θα καταφέρω. Λοιπόν, Στέλιο μου, ένα κεντινάρι όρνηθες θα σφάξω στη γιορτή του, αφού τα αρνάκια μου φάγε ο Στέλιος στη δική του. Κεντινάρι τι είναι, ρε. Η ντουζίνα. Πληθώρα. Είναι, αρχικά τι είναι η ντουζίνα. 12. Αριθμός. Το πλήθος. Μια μονάδα μέτρησης. Μονάδα μέτρησης. Είναι μια μονάδα μέτρησης κι αυτό. Πάντε. Και τι μετράμε. 100 ίδια πράγματα. 100. Είναι μια εκατοστάδα. Okay. Ωραίο. Ωραία λέξη. Το κεντινάρι. Θα χρειαστεί... Το κεντινάρι. Στο εξής. Πού βγαίνει τώρα αυτό. Ξέρουμε. Σύνολο 100 πραγμάτων ομοιδών. Ξέρουμε που βγαίνει. Όχι, δεν ξέρουμε. Παιδί μου, όπως και η ντουζίνα δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά είναι εδώ. Ναι, εννοώ ότι επειδή ο Πέτρος ψάχνει περισσότερο. Το ψάχνω, αλλά γι' αυτό δεν την βρήκα. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν. Όχι, είναι πολύ ωραία. Μονάδα μέτρησης. Απλά εμείς αναζητούμε πολλές φορές με τη Χριστιανά όπως μας βάζει τις λέξεις, να βρούμε την πηγή, την προέλευση. Από εκεί κλέβουμε κάτι, δηλαδή, αλλά δεν βοηθάει. Να φτάσουμε λίγο τη λέξη να δούμε από πού προέρχεται. Μετά σου έχω. Ωραία, κάτσε να δούμε τι έχουμε εμείς τώρα για σένα. Κεντινάρι. Κεντινάρι. Ιταλικό. Κεντινάρι. Τζόρτζιο Μαγκανιέλο που είχαμε πει. Λοιπόν, σε κεντινάρι έφτιαξα σκόρδα ένα στεφάνι και το έβαλα στην πόρτα μου. Θαρμός να μην με πιάνει. Θαρμός. Πήδα με ρωτήστε για το θαρμό φυσικά και δεν ξέρω τι σημαίνει. Μάτι βουσκανία. Το φτάρμισμα. Το γράφει από δίπλα. Η κυρία Αγγελική έχει κάνει σοβαρή δουλειά. Θαρμός. Τι θέλεις, τι έπαθες. Σε κεντινάρι έβαλα. Σε κεντινάρι έφτιαξα. Τι είναι το κεντινάρι. Εσύ να μας πεις. Όχι, καλώς, ναι. Ποια έννοια έχει εδώ το κεντινάρι στη μαντινάρι. Σε κεντινάρι έφτιαξα σκόρδα ένα στεφάνι. Μισό λεπτό. Σε κεντινάρι έφτιαξα σκόρδα ένα στεφάνι. Κυρία Αγγελική, έχουμε απορίες. Έβαλε 100 σκόρδα μέσα σε ένα στεφάνι. Okay, κάπως okay. Έτσι μάλλον κάπως πρέπει έτσι, να είναι. Καλώς, καλώς, καλώς. Πολύ ωραία. Μαρινάκης, τα πρόβατα ανεμάζωξα και έσαξα κεντινάρι. Μα δεν βρήκα βιόλα μου ένα γκριγιό μπροστάρι. Εδώ έχεις δίκιο τώρα και στις δύο μαντινάδες που είναι χανιώτες. Χανιώτες τα δύο μπορεί που έχει άλλη σημασία, νομίζω. Έχει λίγο, το λένε σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή το συνδυάζουν το κεντινάρι κάπως αλλιώς. Μήπως είναι το σύνολο 100 πραγμάτων, όπως λέει η Κιντανάη. Είναι το σύνολο, αυτό είπαμε. Είναι το σύνολο 100 πραγμάτων. Ναι, αυτό το είπε ο Πέτρος. Σωστά το είπε. Σαν έννοια. Άρα, τα πρόβατα ανεμάζωξα και έσαξα κεντινάρι. Άρα, ανεμάζωξα τα πρόβατα και τα έβαλα μια κατοστάδα. Ναι, δηλαδή, 100, ξέρω εγώ. Αλλά ένα γκριγιό δεν βρήκα μπροστάρι. Σκέψτε να έχει 100 πρόβατα και να μην ένα γκριγιό μπροστάρι. Έστω χάλασε μια. Άρε, Πέτρο. Έχει. Τρέξτε, αγόρια. Έλα, Πέτρο. Πάω εγώ. Για να δούμε. Την επόμενη σε θέλω, ρε, Στελάρα, να πούμε να μου πει. Που είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Πολλά καλή. Ναι, Δανάη, αλλά είναι 100, δεν είναι 12. Όψε αργά το απόγευμα, πήγα στο τυμπάκι. Ναι. Και μοναχός μου έφαγα. Ναι. Δύο κεντινάρια αρνάκι. Εμά, βρε άνθρωπέ μου, εμά. Δύο κεντινάρια κιλά αρνάκι, ξέρεις.
Όχι, όχι, πάει. Πάει και μόνο του, χωρίς να προσδιορίσει. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εδώ ο Πέτρο έχει ξεσηκωθεί. Το πλήθος έχει ξεσηκωθεί. Τι έχω? Του Πέτρο το μικρόφωνο. Έχω κάνει βλακεία. Τι έκανες, μωρέ, πάλι. Τι έκανες. Έκλεισε. Από μπαταρία. Είμαστε καλά, μια χαρά. Εντάξει, είμαστε καλά. Είμαστε perfect. Ζωντανή εκπομπή, είμαστε, ξέρεις τέτοια συμβαίνει. Ναι, συμβαίνει. Λοιπόν. Κλασικά. Όχι. Ναι, όχι. Λάω, επόμενη λέξη. Να φωνάζω περισσότερο. Λοιπόν, τελευταία λέξη σήμερα. Τελείωσε πάλι αυτή η στιγμή. Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Κιουκιουρίζω. Έλα, εντάξει. Ευτυχώς κάνω το σαυρό, μην ξέρα μία από τις πέντε. Δεν φταίσαι εσύ. Δεν ξέρω, πάει και τις βρίσκει ο άνθρωπος αυτό. Ή αλλιώς παρακιουκιουρίζω. Όπως λέμε στην πολύ, 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 πολύ σωστά. Εσύ καλή μου, ξέρεις τι είναι το κιουκιουρίζω. Φυσικά και ξέρω. Για πες μου. Κουτσομπολέ. Ω, είσαι πολύ γλυκό. Ω, για να μάθεις να με υποτιμάς. Φυσικά και ξέρω, αυτό κάνω. Όχι, δεν κουτσομπολεύω. Αλλά, πού την άκουσα. Αστειεύομαι. Εσύ κάτι μου έχεις ξαναπεί. Μπορεί. Σε κουβέντα. Δεν ξέρω. Και την έχω συγκρατήσει. Όχι, το λέει τακτικά το παρακιουκιουρίζω. Παρακιουκιουρίζω. Λοιπόν, είναι ρε παιδί μου αυτό το κουτσομπολεύω, το μουρμουρίζω, το φλιαρό ψιθυριστά, ενδεχομένως διαβάλλω. Διαβάλλω. Α, δεν μου αρέσει. Να, είναι να πω ότι το Q προέρχεται από τα Q που κάνουμε εμείς εδώ. Τσουτσουρίζεται κι εσείς. Τσουτσουρίζεται. Τσουτσουρίζω. Παρα τσουτσουρίζω. Ωραία, για πες. Έλα, αφού την έκανες τώρα. Πάμε. Για τα μρε, τσουτσουρίζεστε και σιγά να γελάστε. Πείτε τα θέλει φωναχτά, λεβέντε σαν λογάστε. Μπράβο. Δυνατή ματινάδα. Χειροκρότημα στον Πέτρο. Μπράβο, Πέτρο. Έλα, τι έγινε. Όχι, μπράβο. Να είστε καλά, καλά. Ναι, ναι, τρέχω, τρέχω, τρέχω. Για πάμε. Όταν περνώ από την πόρτα σου, όλες οι άλλες βιόλες αρχίζουν κιουκιουρίσματα γιατί ζηλεύουν όλοι. Ναι, καλή μου, ναι. Ναι. Έτσι το κάνουν στο χωριό. Αυτό είναι ωραίο όταν. Είναι γλυκούλη. Είναι γλυκούλη. Μη σέβγει με ο κύρι σου κι όλο κιουκιουρίζει. Μα την κατσούνα που βαστώ δεν την υπολογίζει. Και είχε καιρό να εμφανιστεί και αγχώθηκα. Πού είναι τόσο καιρό. Στέλιο, γιατί φεύγεις. Πού πάτε, Στέλιο. Α, πρέπει να φύγει. Έχει δουλειά. Το καταλαβαίνουμε. Πάρε μας τηλέφωνο για την τελευταία ματινάδα. Γεια σου, Στέλιο, στείλτε με μήνυμα. Τσάου. Μπράβο, Πέτρο. Τηλεφωνικά. Πιο εύκολες. Δεν μπορείς να βρεις άνθρωπέ μου. Ξέρεις, τώρα έχουν τελειώσει τα σωσάκια. Αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο πιο. Εντάξει, έχει αυτό την αξία του Πέτρο. Έχει άλλο ενδιαφέρον. Είμαστε μετά το δεύτερο έτος. Έχουμε διαλέξει, δεν ξέρω. Ακαδημαϊκά και πάμε στην κατεύθυνση. Κριτικές ιδιωματικές λέξεις. Διδακτορικό. Πτυχίο. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Πέτρο μας. Να σε καλά. Πάντα περνάω ωραία, πάλι γελάω.